σίγουρα θέλαμε να κερδίσουμε πολύ αυτό το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ήταν εκπληκτικό. Κάναμε 3 γκολ. Λειτουργήσαν όλα, θα έλεγα, πολύ σωστά. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι μπήκαμε με τον ίδιο σκοπό. Δεν κλειστήκαμε. Προσπαθήσαμε ειδικά στο πρώτο τέταρτο σάλτο να παίξουμε. Και ο Παναθηναϊκός ήταν ανοιχτός. Που χάσαμε κανένα 2 ευκαιρίες, δεχτήκαμε τον γκολ. Κρατάμε πιο πολύ φυσικά το πρώτο ημίχρονο. Όλη την εμφάνιση τη θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη και συνεχίζουμε. Βαθμολογικά ήταν πολύ σημαντική αυτή η επιτυχία. Εντάξει, είναι ακόμα αρχή του πρωτοθλήματος, αλλά αυτό που είπα και πριν ήταν επειδή ήταν ντέρμπι. Ήταν μια ομάδα που ήταν από πάνω μας, θέλαμε να τους πλησιάσουμε, να τους κερδίσουμε. Και τα καταφέραμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θεωρείς ότι με αυτή τη νίκη αποδείξατε ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν είναι η ομάδα που πρέπει να ήταν 7 βαθμούς πάνω από εσάς, πριν την έναρξη της αναμέτρησης αναφέρεται. Εντάξει, χάσαμε κάποιους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Θα έλεγα λόγω κάποιας των συνεχόμενων παιχνιδιών που είχαμε, λόγω κακής μέρας κάποια μάτς. Όπως είπα και πριν, ντέρμπι είναι, θέλαμε πολύ να το κερδίσουμε. Είχε γίνει κάποιο rotation την Πέμπτη, τα παιδιά που ήταν ξεκούραστα ειδικά βοήθησαν πάρα πολύ. Όλη η ομάδα ήταν πολύ καλά και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ναι, μας έδωσε πολύ αυτοποίθηση και το αποτέλεσμα και η εμφάνιση. Τις εντολές που έχω κάθε αγώνα. Παίξω αριστερά, πέρασε ο Μακ μπροστά. Δεν είναι κάποιοι κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, σίγουρα ήταν νίκη στο ντέρμπι που τη θέλαμε, αλλά αυτό που είπες και εσύ δεν έγινε τίποτα. Σε 2 μέρες έχουμε άλλο μάτς, πολύ σημαντικό. Το κύπελλο μια διοργάνωση, η οποία στοχεύουμε ότι θέλουμε τη διοργάνωση, είναι πολύ σημαντική για μας. Πρέπει να το δούμε σοβαρά από το πρώτο μάτς μέχρι το τελευταίο. Κυριακή ξανά αγώνα, μετά Ρωσία. Είναι μεγάλο το πρόγραμμα. Ένα να τα μάτσε χωριστά και πάμε και το καλύτερο. Να είστε καλά.